Χαράλαμπος Διονυσίου, πρόεδρος Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. Μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Διονυσίου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, παράταση για ποιες εκδρομές και μέχρι πότε? Λοιπόν, οι εκπαιδευτικές εκδρομές είναι προγραμματισμένες για το Πάσχα κυρίως και κάποιες για το καλοκαίρι. Ναι. Συμμετέχουν οι μαθητές της πρώτης τάξης του Λυκείου και της Τεχνικής. Είναι οι εκδρομές στην Ελλάδα, ναι. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν στείλει ενημέρωση στους γονείς και ζητούν να προχωρήσουν μέχρι στις 4 Μαρτίου την επόμενη καταβολή για το ποσό. Αναφίβολα από τη στιγμή που το Υπουργείο με βάση τις εξελίξεις που καθημερινώς αλλάζουν δεν είναι σε θέση να αποφασίσει αν θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές αυτές εκδρομές. Θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ πιο σωστό και για τους γονείς να δοθεί μια παράταση χρόνου για να μέχρι να ξεκαθαρίσουν το θέμα με την εξάπλωση του ιού. Ναι. Απλά όμως υπάρχει ακόμα κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές που έχουν προγραμματιστεί και είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μιλούμε για τις 11 του Μάρτη. Υπάρχει προγραμματισμένο συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη όπου συμμετέχουν 30 παιδιά με τους εκπαιδευτικούς. Και ακόμα μια εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στις 16 του Μαρτίου. Πρέπει να ενημερωθούν, γιατί οι γονείς ανησυχούν, πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα από το Υπουργείο κατά πόσο αυτές οι δύο εκδρομές θα πραγματοποιηθούν. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Διονυσίου, τώρα. Γίνεται ενημέρωση στα σχολεία, υπάρχει ανησυχία μεταξύ γονιών και μαθητών? Εντάξει, υπάρχει ανησυχία, αντιλαμβάνεστε, όταν ήδη στην Ελλάδα αλλά και οι Κύπροι πολίτες πλέον έχουν προσβληθεί από τον ιό και παρακολουθούνται. Ήδη εντάξει, το Υπουργείο και η Διεύθυνση του Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου έχει στείλει εγκύκλιο σε σχολικές μονάδες στις οποίες αναγράφονται κάποια προληπτικά μέτρα που πρέπει να παίρνονται. Εμείς θεωρούμε πέρα από αυτά τα μέτρα, επειδή ήδη κάποιες διευθύνσεις σχολείων έχουν ζητήσει από τους συνδέσμους γονέων να τα προμηθεύσουν. Μιλώ για τις μάσκες και για τα αντισηπτικά υγρά. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά, αλλά θεωρούμε ότι για προληπτικά θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν σε σχολικές μονάδες, όμως υπάρχουν φυσικά και στα νοσοκομεία, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις άρεστες επιπτώσεις στη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, έχετε ενημέρωση για τα παιδιά, τα 12 παιδιά που έφτασαν από την Ιταλία και τους δύο εκπαιδευτικούς, τι γίνεται? Ναι, τα παιδιά όπως είδαμε όλοι έχουν φτάσει ψες, το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε έλεγχο τους στο αεροδρόμιο, δεν υπήρξε κανένας από την αποστολή, είτε εκπαιδευτικοί είτε μαθητές που να έχει προσβληθεί από τον ιό. Όμως έχει κρίνει το Υπουργείο Υγείας ότι θα πρέπει να μείνουν υπό περιορισμών αυτοπροστασίας, το ονομάσουμε καλύτερα, για μια περίοδο 14 ημερών στα σπίτια τους, απλά για παρακολούθηση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε τι λέει και ο προϊστάμενος.